αυτό καλωσορίζω στο στούντιο τη Σοφία Λαγούδη, επιχειρηματία, η οποία είναι υποψήφια δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη κάλυμνο ενότητα αναγέννηση του Γιάννη Μαστροκούκου. Καλώ ήρθες Σοφία. Καλησπέρα. Πρέπει να προσαρμοστώ να μιλάω στον πληθυστικό. Τι κάνετε, Κυρία Λαγούδη. Τι κάνετε, κύριε Λαγούδη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Και που κατά κοινή ομολογία, μια που συζητούσαμε τη γυναικοκουβέντα τώρα στο διάλειμμα, αγαπητοί μου φίλοι, λέγαμε ότι είναι ωραίο το προεκλογικό κλίμα. Δεν ξέρω, επειδή είναι και το Πάσχα, έτσι λιγάκι έχουμε την ευλογία, την ε, ομορφιά των ημερών. Αλλά είναι ήρεμο το προεκλογικό ναι. μα κλίμα, έτσι, Υπάρχει δεν ένα είναι. Ένα πολύ ωραίο κλίμα μεταξύ των υποψηφίων ναι. ε, σε αυτέ τι εκλογέ και νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο. Ακριβώ. Και έτσι θέλουμε να πορευτούμε μέχρι και το τέλο. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα, μια που είναι η δεύτερη φορά που είμαστε υποψήφια. Ευχαριστώ. Άρα, στο διάστημα αυτό, είχαμε έτσι και το ερέθισμα να κοιτάξουμε περισσότερο τα καλώ ή τα κακό κείμενα και μια δημοτική αρχή και γενικότερα όμω τι γίνεται με το κεφάλαιο τουρισμό. Μια που η κυρία Σοφία Λαγούδη, για όσου φίλου ίσω δεν την γνωρίζουν, που δεν το νομίζω, είναι μια δραστήρια <κοίλυ> γυναίκα και επιχειρηματία, που έχει δύο α, καταστήματα με ίδια αναρρίχηση που από τότε που ξεκίνησε ζωντάνεψε εκεί την περιοχή και έφερε κάτι στους ξένους μας, στους επισκέπτες μας που δεν υπήρχε. Ναι. Και τους έδωσε ποιότητα, γιατί δεν είναι ότι έχουμε ένα κατάστημα, έχουμε ένα δυο καλά καταστήματα, έτσι, με ποιότητα και με ύφο εκεί στο πώς εξυπηρετούμε τον πελάτη. Ε, σας δίνω συγχαρητήρια σε αυτό το Ευχαριστώ κομμάτι, γιατί μπορεί να μην έρχομαι τακτικά μέσα εκεί, παρακολουθώ όμω πάντα Ευχαριστώ και πολύ. καμαρώνω όταν περνώ που συμβαίνει αυτό, λοιπόν, από μια γυναίκα που αγάπησε τον τόπο. Πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να σας ακούσουμε πώς ήταν αυτή η θητεία λοιπόν της Δημοτικής Αρχής με εσάς όμως που είχατε το ερέθισμα ότι ήσασταν υποψήφια και παρακολουθούσατε τα τακτενόμενα mm. της καθαριότητας στις τουριστικές περιοχές, του τουρισμού γενικότερα, των λεωφορείων, τι γινόταν. Για να ακούσουμε. Η αλήθεια είναι ότι ε, ελπίζαμε όλοι ε, ότι θα ήταν πιο δραστήρια αυτή η Δημοτική Αρχή. Mm. Ε, Επικεντρώθηκε σε διάφορους τομείς μικρούς, ε, όχι αφήνοντας, δεν, θα, δεν μπορώ να κρίνω τόσο βαριά, αλλά τέλος πάντων παραμερίζοντας λίγο κάποια που για μας ήταν πολύ ουσιαστικά. Ε, δεν έβαλε βάσει ε, ώστε ο τουρισμός να απογειωθεί, ε, βλέπουμε λήψεις. Ε, δυστυχώς, ε, κατά τη γνώμη μου έτσι, και κατά το αποτέλεσμα, γιατί εκ του αποτελέσματος κρίνομαστε ναι, όλοι... Νιώθω ότι δεν έκανε αυτό που θα ήθελα εγώ να δω και θα θέλαμε πολλοί επιχειρηματίε στην Κάλυμνο να δούμε. Όπως δηλαδή, μπορείτε να δώσετε κάποιε πινελιέ <débodies> πάνω σε αυτό να μα. Ε, 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 ξυπνήσετε ε, λίγο το ερέθισμα και το σκεπτικό να σα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, η Κάλυμνο είναι ένα νησί που έχει πάρα πολλά να δώσει. Σε κουλτούρα, σε πολιτισμό που όλα αυτά συνδέονται βέβαια, είναι ελληλένδετα με το κομμάτι του τουρισμού. Να. Δηλαδή, το, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, το ότι δεν έχουμε μια πολιτιστική ατζέντα που να συνδέεται με, σε ένα ευρύτερο και γενικό ε, ε, τομέα που είναι και να κλειδώνει με τον τουρισμό, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για το νησί μας. Έτσι. Mm -hmm. Πρέπει να, να φτιάξουμε μια ατζέντα, ένα πορτοφόλιο, που να λέμε ποιοι είμαστε, ελάτε να μας δείτε, και να αποδεικνύουμε αυτό που λέμε ότι είμαστε. Mm -hmm. Γιατί μπορεί να λέμε ότι είμαστε μήκονο, αλλά μήκονο δεν είμαστε όταν θα έρθει ο mm -hmm. τουρισμό. Όχι, βέβαια, έχουμε άλλα εμεί πλέον. Ναι, Ακριβώ. Και πο πάρα πολλά. Και, mm -hmm. πάρα πολλά. Ε, και τα φεστιβάλ, τα αναρχητικά, να μιλήσουμε για την αναρρίχηση. Τα καταδυτικά επίση είναι και αυτά λίγο υποτονικά. Δηλαδή, και εδώ είναι που ερχόμαστε εμεί με την παράταξη του κύριου Μαστροκούκου και λέμε ότι ναι, έχουμε ανθρώπου με τεχνογνωσία, έχουμε διάθεση συνεργασία, έχουμε πρόγραμμα και πλάνο, και μπορούμε να το αποδείξουμε ε, στην πράξη. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που αναφέρατε και τα φεστιβάλ, οι αντιπολιτεύσει γενικότερα καυτηριάζουν ότι δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Δεν πήγαν. και καλά. με το φεστιβάλ. Όμω εσεί που έχετε την καθημερινή αυτή τριβή και επαφή με τον αναρριχητή, πιστεύετε ότι είναι ένα κίνητρο μεγάλο για να έρθει στον τόπο, ή απλά. Στο, στο ταξίδι του, στην προσπάθειά του και σε αυτό που του αρέσει και γουστάρει, είναι και αυτό μέσα. Λοιπόν, δηλαδή ναι. θα έρθει μόνο για το φεστιβάλ. Όχι, δεν θα έρθει Όχι. για το φεστιβάλ. Αλλά τα φεστιβάλ λειτουργούν ως εξή. Λειτουργούν ως ένα καλό βιογραφικό. Δηλαδή το βάζουμε στο βιογραφικό της Καλύμνου. Ναι, έχουμε έχουμε πετύχει και σε αυτό το τομέα. <σχεστιβάλι> κάνουμε και καλά αναρχητικά φεστιβάλ. Ε, αυτό που, μας, που θέλουμε εμεί είναι διάσημου. Διάσημου αναρχητέ. Ναι. που Ο κόσμο ακολουθεί πάντα τις διασημότητε. Του παρακολουθεί. Μας. Έτσι. Ο, ο διάσημο αναρχητή δεν θα έρθει σε ένα υποτονικό φεστιβάλ ή ένα τέλο πάντων μέτριο φεστιβάλ. Θα ναι, έρθει σε ναι. κάτι που είναι έτσι πολύ τρανταχτό. Πώ Πόσα το σχολιάζουν ναι. εκεί όταν του μιλάτε γι' αυτό. Ε, Εκείνε τι μέρε που σχολιάζετε, ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμο περιμένει κάτι περισσότερο. Ναι. Ε, τα φεστιβάλ θέλουν δουλειά, θέλουν. Πολύ, ε, ναι. Περισσότερο όταν εννοείται σε κόσμο ναι. ή απλά και πράγματα διαφορετικά πέραν των όσων εμεί Γιατί υποτίθεται ότι του ρωτούν. Ακούστε να δείτε. Ναι. Η... Όταν ρωτά, ε, θα, θα αποκτή... αν ρωτήσει 100 ανθρώπου, θα αποκτήσει 100 απόψει. Ναι. Ε, εντάξει, 100 απόψει δεν μπορούμε να του ικανοποιήσουμε όλοι. Εμεί πρέπει να έχουμε ένα πλάνο συγκεκριμένο. Ε, αυτό είναι το φεστιβάλ. Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Αυτό έχουμε να δείξουμε στον κόσμο. Ναι. Και σε αυτό θα στηριχθούμε. Τώρα, σίγουρα είναι σαν του γάμου. Σε άλλου αρέσουν, σε άλλου δεν <laughs> αρέσουν. <laughs> Καταλαβαίνετε, αυτά είναι λίγο υποκειμενικά. Ναι. Ε, αλλά πρέπει να υπάρχει έτσι ένα κέφι. Ε, Όλο ο κόσμο και ο ντόπιο, μην ξεχνάτε ότι εμεί είμαστε οικοδεσπότε. Ναι, και ένα, πρέπει και να συμπεριφερόμαστε και, κίνητρα, και σαν mm -hmm. ε, ώστε, Ά, ώστε να είμαστε και οικοδεσπότε. σίγουρα. Πάντα ο εχθρό του καλού είναι το καλύτερο. Ακριβώς. Έτσι. Πάντα υπάρχουν πράγματα για να προσθέσει κανεί. Και ή να, να σημειώσω τροποίησει. και κάτι ότι η Κάλιμουτ έχει κάνει εξαιρετικά φεστιβάλ. Έχει, έτσι, έχει ανοίξει δρόμο, είναι πρωτοπόρο. Ναι. Ε, και το 2006 φοβερό φεστιβάλ και μετά ήρθαν τα φεστιβάλ της Νορφέ που περάσαμε πάλι έτσι ένα, ναι, ένα ναι. μία κοιλιά με τα υποτονικά φεστιβάλ. Δηλαδή χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε κάτι. Κάποια προστατευτική τσομπρέλα ενός μεγάλου οργανισμού, μια εταιρεία, κάτι ναι, που ναι. να... Υπάρχει ένα κύρο. Και εμεί με βεβαιότητα σα λέω ότι εμεί τα έχουμε αυτά. Άρα, εσεί μέσα από την δημοτική παράταξη του Γιάννη Μαστοκούκο θέλετε εκεί να στραφείτε. Ναι, το κομμάτι ότι... του τουρισμού σα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εκεί θα έχει... πολύ αποτελεσματική. Αλλά όπω έχω ξαναπεί, εγώ είμαι ένα συνεργό πολίτη στην Κάλυμνο. Ε, οπουδήποτε χρειαστεί να βοηθήσω, θα το κάνω με μεγάλη μου χαρά. Mm -hmm. Άλλα πράγματα έτσι που θα θέλατε ίσω να επισημάνατε και να καυτηριάζετε ότι ε, θα μπορούσαν να είχαν βρει το δρόμο του λοιπά ή δεν τα α, άγγιξε σωστά η δημοτική αρχή. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, την κουλτούρα το την έχει. Μα λείπει. Το, το πολιτιστικό κομμάτι ε, δεν έχουμε πολλέ δε, δεν υπάρχει πρόγραμμα στο να έχουμε πολλές εκδηλώσεις στο ε, ε, Πιστεύω ότι οι εκδηλώσει γίνονται. Ναι. Απλά τα τελευταία χρόνια να σα πω εγώ τώρα, επειδή παρακολουθώ και τα άλλα νησιά, τι γίνεται. Λόγω του ότι το μπάτζετ είναι λίγο πιο μικρό, περιορισμένο, περιορισμένο. Ναι, ναι. προσπαθούν μέσα από τα τοπικά μουσικά σχήματα κτλ. να να, γίνει, να εμπλουτιστεί κάπω το όλο πρόγραμμα. Βεβαίω να υπάρξουν και τα 38 ονόματα και οι απ' έξω ε, 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 ομάδε ή τέλο πάντων συναυλίε που θα γίνουν κτλ. Άρα γίνονται, απλά εσείς θέλετε να είναι κάτι πιο εντυπωσιακό. Ναι, εγώ θυμάμαι και έτσι 10-15 χρόνια πριν. Καλές εποχές. Καλές εποχές. Καλύτερες εποχές. Η αλήθεια είναι. Ναι, εγώ θα ήθελα έτσι να... ώστε να φτιάξει και η διάθεσή μας, γιατί αν η διάθεσή μας δεν είναι καλή, πώς θα είμαστε έτσι ενεργοί πολίτες, καλοί πολίτες, Χρειάζεται να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μα. Και η διάθεσή μα φτιάχνει μέσα από αυτό το κομμάτι τη ψυχαγωγία. Μα λείπει... λείπει η ψυχαγωγία, δεν μα λείπει η διασκέδαση. Ναι. Τη διασκέδαση την έχουμε. Τη ναι, διασκέδαση σίγουρα. Ιδίω το καλοκαίρι, όπου περάσει κανεί μουσική, μουσική και μουσική. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, και σε άλλα όσε, που έτσι. Είμαστε έτσι. Άρα θέλετε κάτι περισσότερο και στο κομμάτι αυτό του πολιτισμού και των ναι. εκδηλώσεων που θα δώσει ναι. κάτι παραπάνω στον τόπο. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και η θεατρική ομάδα εδώ, υπάρχουν διάφορε μουσικέ ομάδε. Ε, άνθρωποι τη μουσική των τεχνών. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπου να και σε Έχουμε σε έχουμε, επίπεδο, βέβαια. Έχουμε πολλού και, και αξιόλογου. Και θα έχουμε ακόμη περισσότερο στο μέλλον <laughs> από τα ταλέντα τα οποία τώρα προετοιμάζονται. Βέβαια. Ναι. Έτσι, είναι αυτή η πραγματικότητα. Ναι. Άρα λοιπόν γιατί έτσι ο κόσμος που παρακολουθεί τώρα κυρία Λαγούδη και θα δει και την επανάληψη και θα σας ακούσει θα πρέπει έτσι να δώσει την ευκαιρία στον Γιάννη Μαστροκούκο και στην ομάδα του. Γιατί Τι πιστεύ... το διαφορετικό πιστεύετε ότι έχει. Ε, πιστεύω ότι ε, αυτά που λέει τα εννοεί δεν τα λέει μόνο και μόνο για να το ψηφίσει ο κόσμος. Ε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στο σύνολο, πέραν του επικεφαλή. Ναι, και στο, σύνολο. και στο σύνολο. Και στο σύνολο. Η ομάδα είναι μια καλή ομάδα που θέλει να δουλέψει. Ε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. έτσι mm. ε, Και οι περι... όχι περισσότεροι, όλοι okay. μα, δεν θέλουμε να, να, να εκλεγούμε δημοτική σύμβουλοι για να βρούμε δουλειά ή για να δουλέψουμε. Γιατί... Na, na. Είμαστε ήδη. Είναι για να πάμε τον νησί ένα βήμα παραπάνω. Τώρα παράδειο. μ' αρέσει γιατί εσεί δεν τον ακούσατε, αλλά νωρίτερα ακούσατε, Φανίδη κάτι ανάλογο είπε. Ναι, και έτσι. πολύ καλά το μ είπε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα. πολύ καλά το είπε και το, τον Κώστα του. Τον αγαπώ και τον συμπαθώ ιδιαίτερα. <laughs> Είσαστε και οι δύο επαγγελματίε, χρόνια. Και θα είμαστε φίλοι, είμαστε και θα είμαστε και μετά τι εκλογέ. Αυτή είναι μια Όπως πάρα πολύ ωραία και... τώρα φράση. Ναι. Αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ και με συγκινεί. Στο ότι οι εκλογέ είναι και θα περάσουν και οι περιφερειακέ και οι δημοτικέ, αγαπητοί μου φίλοι. Όμω η σοφία, η ευδοκία, ο κόστα όλοι. Θα είμαστε και πάλι εδώ. Έτσι. Θα πιούμε και το καφεδάκι, θα πούμε και δύο λόγια και θα είμαστε και αγαπημένοι και έτσι. ελεύθερο ο κόσμο, ελεύθερη βούληση υπάρχει στο να επιλέξει όποιον θεωρεί ότι είναι το κα... ο καλύτερο. Κυρία Λαγούδη, μα έδωσε τα επιχειρήματά τη για την δημοτική παράταξη του Γιάννη Μαστρογούκου. Ο κόσμος λοιπόν ακούει, παρακολουθεί, κάνετε βόλτες στις γειτονιές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. <laughs> Όσο προλαβαίνουμε. Περνάτε από τα μαράσια, <laughs> από τις τουριστικές περιοχές να δείτε, να ακούσετε τον κόσμο. Ναι, ναι. ναι. Γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το να ακούσει κανείς. Ναι. Αυτό το οποίο έχει μέσα αποθυμένο, όπως λέμε. Να δηλαδή. ακούσει και να συγκρατήσει. Ναι. Να. να ακούσει και να συγκρατήσει, εγώ ξέρω να λέω. Έτσι. Άρα, ο ψηφοφόρος είναι εκεί. Σα ακούει, σα κοιτάει. Πείτε του κύριε Λαγούδη τι να πρέπει πω, να κάνει. να ευχηθώ σε όλου καταρχήν υγεία, καλέ γιορτέ, καλή ανάσταση, καλό Πάσχα. Ε, θα θέλαμε πάρα πολύ την υποστήριξή σα. Τη χρειαζόμαστε την υποστήριξή σα και εμεί θα σα αποδείξουμε ότι αυτά που λέμε μπορούμε να τα κάνουμε. Πολύ ωραία, πολύ όμορφα λόγια. Έτσι, χαίρομαι, γιατί οι γυναίκε έχουν και την ζεστασιά, έχουν έτσι και το συναισθηματισμό. Οπότε βγαίνει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Χρόνια καιρό. πολλά. Καλή ανάσταση. Μάστε καλά. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ και το κάνετε καλά πολύ. και το λέω ξανά, γιατί η πορεία σα όλα αυτά τα χρόνια έδειξε ότι είσαστε μια δυναμική γυναίκα και επιχειρηματία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε Ευχαριστώ. μια καλή σταθερή πορεία και σα εύχομαι τα καλύτερα. Υγεία. Καλό Πάσχα. Υγεία, και, Υγεία καλό Πάσχα. και, χαρά. Να χαίρεστε την οικογένεια και τα κοριτσάκια σα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί μου